Με την Γκαλερί Μελκάρτ από το Παρίσι συμμετέχουμε σε αυτή την έκθεση στην Art Athina, τη μεγάλη διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί βλέπω το ενδιαφέρον του κόσμου και ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού που δεν είναι τόσο εξοικειωμένο με την τέχνη έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με έργα τέχνης και με τους καλλιτέχνες. Ευχαριστούμε. Είναι μια χρωματική χειρονομία. Είναι μια χορευτική φιγούρα. Αισθάνομαι σαν ένας χορευτής, μονομάχος θεατής, ο οποίος εκφράζεται σε αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα κύμα, ε. Δεν πάει να είναι ένα κύμα. Το κύμα έχει μια μορφή, μια φόρμα. Θέλω το έργο να φαίνεται ότι έγινε χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Κι ας υπάρχει κόπος πάνω σε αυτό. Θέλω να φαίνεται έτσι όπως δημιουργείται ένα φυσικό φαινόμενο, όπως δημιουργείται ένα κύμα. Η κατάσταση λέγεται Αιτινή Επανάσταση. Είναι βασισμένη σε μια παράπλευρη ιστορική πληροφορία γύρω από την απελευθέρωση των Αιτινών από τους Γάλλους αφίξους, ότι στο πεδίο της μάχης και οι δύο τελούσαν, ας πούμε, υπό τον ύπο της Μασαλιώτιδας. Δηλαδή γνώριζαν, παρόλο που υπάρχει αυτή η εχθρική ανάμεσα στον έπικο, στον άπικο, αυτή η εχθρική κατάσταση. Στο πεδίο της μάχης, λοιπόν, και οι δύο γνωρίζουν τον ίδιο εθνικό ύμνο και με έναν τρόπο αυτό φύγει πως ζητήματα όπως η θρησκεία, η γλώσσα, ο εθνικός ύμνος, η παράδοση δημιουργούν, κατασκευάζουν, ας πούμε, μια μορφή ταυτότητας. Ευχαριστούμε. Εθνικής ταυτότητας.